«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταλλαγή, δεν υπάρχει κανένα παζάρεμα». Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικά με τις καταγγελίες του παραιτηθέντα αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερίκου, για παρεμβάσεις κυβερνητικών παραγόντων που του ζήτησαν να βοηθήσει και να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη, υποσχόμενη θέσεις και αξιώματα. Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταλλαγή, δεν υπάρχει κανένα παζάρεμα. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αξιών. Δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως έκπτωση. Ο κύριος Τζανερίκος είχε κάνει λόγο για διπλή κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας έγινε στις 31 Μαρτίου στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το Σάββατο στις 8 Απριλίου είχε επαφή με ανώτατο κυβερνητικό παράγοντα. Η συνάντηση αφορούσε διαδικαστικά ζητήματα, υποστήριξε από το Ηράκλειο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Βεβαίως και εγώ είχα εκτενή διαβούλευση με την ηγεσία του Αρείου Πάγου και με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Τζανερίκο στο πλαίσιο των διατάξεων και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα. Δεν υπήρξε όμως καμία απολύτως συζήτηση για αυτά τα οποία αναφέρονται. Η σημασία για τη χώρα έχει να μπορέσει να συνεχίσει τη δημοκρατική της πορεία. Μορφώματα τα οποία είναι αντιδημοκρατικά, φασιστικά, θα πρέπει να μένουν εκτός πολιτικής σκηνής και αυτό είναι θα πρέπει να είναι η επιδίωξη όλων μας. Ποτέ και καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα μεταφορών και υποδομών συναντήθηκε το πρωί με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ χθες είχε επαφές στο ΙΤΕ. Ένα ίδρυμα το οποίο υπηρετεί την έρευνα και την καινοτομία, όχι μόνο στο επίπεδο της Κρήτης αλλά και συνολικά στην Ελλάδα. Ένα ίδρυμα το οποίο αναδεικνύει την εξωστρέφεια της ελληνικής πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και είναι ταγμένο στην υπηρεσία των πολιτών. Ιδίως στη συμπερίληψη, στην υπαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, περιλαμβανομένων και των ανθρώπων που έχουν πολύ περισσότερες και αυξημένες ανάγκες, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η μελλοντική αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρόμιου Ηρακλείου, καθώς και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των εργασιών. Εδώ παλεύουμε όλοι μαζί να μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματα. Μεγάλα έργα που για πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει, βρίσκουν τον δρόμο. Χρειάζεται όμως μια επίσπευση. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει, έχει δρομολογηθεί το εργοτάξιο σε ό,τι αφορά το δημόσιο έργο στο Λασίθι. Προχωράει τώρα και το ΣΔΙΤ και η παραχώρηση. Εντός του Απριλίου θα έχουμε την ολοκλήρωση και την υπογραφή μέρους της σύμβασης. Οπότε νομίζω όλα δρομολογούνται με τον καλύτερο τρόπο. Το νησί βρίσκεται στο προσκήνιο με έργα συνολικού ύψους 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της Κρήτης, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.